πάμε να δούμε τους αιγόκες. Άντε πάμε. Ναι. Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι ακόμη η σελήνη στο ζώδιό σας. Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, μία κατάσταση, ειδικά για τους γεννημένους, το τρίτο δεκαήμερο, που μπορεί να είναι λίγο πιο έντονη, λίγο πιο φορτισμένη, είτε σε μία σχέση, είτε σε μία συνεργασία, ή γενικότερα μπορεί να είναι διάφορα μικρά πράγματα στην καθημερινότητά σας, τα οποία ίσως σας φορτίζουν λίγο περισσότερο ψυχολογικά, χωρίς να είναι όμως κάτι πάρα πολύ, τέλος πάντων, κακό ή μία μέρα που να σας φέρει αυτή τη φοβερή και τρομερή ανατροπή. Απλά συνεχίζει λίγο το μοτίβο της πανσελήνου που είχαμε χτες. Από αύριο σελήνη αλλάζει ζώδιο, μπαίνει σε ένα πιο ουδέτερο ζώδιο για το δικό σου οροσκόπιο. Είναι μες στο κομμάτι που αφορά τα οικονομικά, άρα είναι και τέλος του μήνα, άρα μπορεί να έχετε διάφορα πράγματα που θέλετε να πάρετε χαρτί και στυλό και να καθίσετε να γράψετε, να σημειώσετε τι χρωστάω, τι μου χρωστάνε, πού θα δώσω, τι θα κάνω. Όλα αυτά λοιπόν που έχουν σχέση με οικονομικές υποχρεώσεις είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να τα δείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και το μόνο που θέλει λίγο προσοχή είναι την Κυριακή, ιδιαίτερα σε μία προσωπική σχέση, σε μία ερωτική σχέση. Μπορεί να υπάρχει έτσι μία μεγαλύτερη ένταση, οπότε αφήστε το απόγευμα της Κυριακής, μην κάνετε έτσι πολύ περίεργες συζητήσεις, μην τις ανοίγετε δηλαδή αυτές τις συζητήσεις, για να μην έχετε έτσι και περίεργα αποτελέσματα. Μείνετε ήσυχοι, αυτό σας λέω. Ασχοληθείτε με το πορτοφόλι σας. Αυτό πρέπει να κάνετε το weekend. Με κοροϊδεύει από πάνω, κατάλαβες. Του είχε μείνει από χθες με τους συστηματίες εγώ καιρούς. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε... Συγγνώμη, πάμε να δούμε τους υδροχόους. Λοιπόν, τώρα, σήμερα σελήνη είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας, λίγο πιο ψυχολογικό, ούτως ή άλλως και η πανσέληνος αυτή ήταν σε ένα κομμάτι ψυχολογικό για σας τους υδροχόους, με την έννοια ότι μπορεί να μην είχατε και πάρα πολλά κέφια αυτές εδώ τις μέρες. Το Σαββατοκύριακο η σελήνη περνά στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις από το περιβάλλον σας. Όλοι κάτι θέλουν από εσάς. Μα είναι συνεργάτες, μα είναι οι φίλοι, μα είναι ο σύντροφος, μα είναι τα παιδιά σας. Όλοι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο κάτι θέλουν από εσάς. Κάπου πρέπει να τους εξυπηρετήσετε, κάπου πρέπει να τους βοηθήσετε, να τους στηρίξετε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μένει και πολύ ελεύθερος χρόνος για να κάνετε ακριβώς κι εσείς το πρόγραμμα που θα θέλατε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θέλει προσοχή κυρίως για τους γεννημένους το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο σε εντάσεις. Εννοώ εντάσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με σχέσεις. Προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα που μπορεί να αφορούν την υγεία με τη σελήνη Άρη αυτή τη σύνοδο που έχουμε το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Μπορεί να είστε κι εσείς λίγο πιο βιαστικοί, πιο παρορμητικοί. Και δεν πρέπει να είστε. Θέλει λίγο ψυχραιμία τέλος πάντων για να το διαχειριστείτε καλύτερα. Αυτά για τους υδροχόους και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Για πάμε και τους ηχθείς. Η σημερινή μέρα είναι σχετικά πιο ήπια μέρα για το δικό σας ζώδιο. Έχει να κάνει πάρα πολύ με επαφές που ίσως έχετε με φίλους ή και με συνεργάτες και μπορεί να συζητάτε κάποια πράγματα που αφορούν τη δουλειά ή μπορεί να αφορούν ένα στόχο που έχετε. Σίγουρα το weekend είναι πολύ πιο δικό σας. Μπορεί να σας πιάσουν τάσεις φυγής, ούτως ή άλλως οι ηχθείς διακατέχονται από τάσεις φυγής πάντα. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να γίνουν λίγο πιο έντονες. Είναι και το διάστημα πριν τις διακοπές όλων. Οπότε όλοι ανυπομονούν τέλος πάντων ο καθένας να ολοκληρώσει τη δουλειά του για να ξεκουραστεί λίγο. Μπορεί να σας πιάσει λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο μια τέτοια τάση να φύγετε ή και μια τάση ακόμα και να απομονωθείτε ή να χαρείτε έτσι ποιοτικό χρόνο με τα πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα, χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς πολλές εξόδους και χωρίς να σκορπίζετε ενέργεια από εδώ και από εκεί, αλλά να είστε με αυτούς που θέλετε να είστε και που νιώθετε έτσι άνετα και που δεν χρειάζεται να υποκρίνεστε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, με τους ανθρώπους που νιώθετε ασφάλεια γενικότερα. Καλό το Σαββατοκύριακο να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο και με τα θέματα της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης, να τονωθείτε όσο μπορείτε, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει το κομμάτι πίεση στα επαγγελματικά που θα ισχύσει και την εβδομάδα που μας έρχεται.